Σήμερα λοιπόν βρίσκομαι εδώ να μοιραστώ μαζί σας την ίδια μου τη ζωή. Όμως πριν το πράξω, επειδή είμαι δημιουργικά περίεργη, θα ήθελα να μοιραστείτε πρώτα εσείς κάτι μαζί μου. Θα σας θέσω δύο ερωτήσεις, τις οποίες θέλω να απαντήσετε σηκώνοντας τα χέρια σας. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν είναι πόσοι από εσάς πιστεύετε ότι είστε δημιουργικά περίεργοι. Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση είναι πόσοι νιώθετε συχνά πυκνά ότι δεν μπορείτε να βάλετε μια ταμπέλα στον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να ορίσετε ποιοι ακριβώς είστε. Καλά ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ στην πόλη της Κομωτινής πριν από κάποια χρόνια, αρκετούτσικα, δεν θα πω ακριβώς πόσα, είδα το φως αυτού του κόσμου λοιπόν, τυχαία. Δεν έχω καμία άλλη σχέση με την Κομωτινή. Ποιος θα μπορούσε λοιπόν τότε να φανταστεί ότι μέσα στα επόμενα χρόνια η τεχνολογία θα έχει εξελιχθεί σε αυτό το βαθμό, όπως ακούσαμε ήδη μέχρι τώρα στις προηγούμενες ομιλίες. Δουλειές θα είχαν εξαφανιστεί και νέες θα είχαν εμφανιστεί. Θα είχε ιδρυθεί αυτός ο θεσμός του TED και θα βρισκόμουν αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά σας να μοιράζομαι τις ιδέες μου μαζί σας. Πολλές και μεγάλες αλλαγές. Συμφωνείτε? Ο πρώτος νόμος, λοιπόν, ο πρώτος φυσικός νόμος είναι η αένα, η αλλαγή. Υπάρχει όμως και ένας ακόμα φυσικός νόμος, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα με την αλλαγή και μαζί αυτοί οι δύο νόμοι οδηγούν την εξέλιξη και οδηγούν στην εξέλιξη. Και αυτός ο δεύτερος νόμος είναι ο πολυμορφισμός. Γι' αυτό το δεύτερο νόμο, λοιπόν, θα σας μιλήσω σήμερα. Και πιο συγκεκριμένα, για την επανάσταση που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, προκειμένου να αποφεύγουμε την παγίδα της μετριότητας και μιλώντας με αυτόν τον τρόπο την γλώσσα των πολυμορφικών, των πρισματικών ανθρώπων. Εδώ λοιπόν στην Κομωτινή ξεκίνησε η περιπέτειά μου. Ως παιδί ήμουν ανταρτίνα, έτσι με αποκαλούσε ο πατέρας μου. Άλλαζα συχνά πυκνά αντικείμενα, διάβαζα πολύ, ήμουνα και αντιδραστική, όχι πάντα με καλό λόγο, αλλά γενικά ναι. Και όταν με ρωτούσαν τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω, δεν ήξερα τι να απαντήσω. Ακόμα και ένα μήνα πριν δώσω εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Το μόνο που ήξερα ήταν ότι ήθελα να κάνω κάτι πρακτικό, να βλέπω άμεσο αποτέλεσμα από ό,τι κάνω και να μου δίνει τη δυνατότητα αυτό που θα έκανα να μαθαίνω καινούργια πράγματα. Πέρασα στη σχολή της γεωπονίας. Την είχα βάλει πρώτη σχολή, τότε δεν είχα καταλάβει το γιατί, εκ των υστέρων το κατάλαβα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και εκεί γνωρίστηκα λοιπόν με αυτήν την έννοια του πολυμορφισμού, αλλά όχι με συνειδητό τρόπο. Πριν την ορίσουμε αυτή την έννοια, θα ήθελα να φανταστείτε πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν όλοι μας ήμασταν επαναλήψεις του εαυτού μας. Περίεργο. Και επίσης θα ήθελα να φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή σας αν κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, κάθε δευτερόλεπτο μιλούσατε με τον ίδιο τρόπο, τρώγατε με τον ίδιο τρόπο, κοιμόσασταν με τον ίδιο τρόπο, δουλεύατε με τον ίδιο τρόπο. Εγώ ούτε να το φανταστώ. Θα ήταν απίστευτα βαρετά. Τι λέτε εσείς γι' αυτό? Συμφωνείτε? Ο πολυμορφισμός λοιπόν συνδέεται με την ποικιλότητα που υφίσταται μεταξύ των ειδών. Όπως επίσης συνδέεται και με την ποικιλότητα που υφίσταται εντός ενός είδους. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί. Το κυριότερο όμως είναι ότι συνδέεται με την ποικιλότητα σε κάθε άτομο, σε κάθε έναν από εμάς. Τις διαφορετικές μορφές που μπορούμε να πάρουμε για να μπορούμε να επιβιώσουμε αλλά και να εξελιχθούμε. Αυτό κάνει ο χαμελέοντας. Αυτό κάνει αυτό το φυτό εδώ που βλέπετε στην εικόνα, το οποίο εμφανίζει αυτό που λέμε μιμητικό πολυμορφισμό και έχει την ικανότητα τα φύλλα του να τα μετασχηματίζει σε χρώμα, σε μέγεθος, σε σχήμα, ανάλογα με το φυτό πάνω στο οποίο αναπτύσσεται. Τελείωσα λοιπόν τη σχολή της γεωπονίας και ξεκίνησα να δουλεύω στο πανεπιστήμιο. Κάθε μέρα, επί 8 ώρες, εκτελούσα πειράματα ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, ακολουθώντας τις ίδιες διαδικασίες.
Άντεξα 9 μήνες. Έφυγα. Και μάλιστα όταν ήταν να γίνω και μόνιμη στο πανεπιστήμιο. Μεταπήδησα σε ένα ερευνητικό Ινστιτούτο, όπου εκεί πραγματικά μου δινόταν η ευκαιρία κάθε μέρα να μαθαίνω καινούρια πράγματα, να ασχολούμαι με πολλά καινούρια πράγματα. Και τότε αποφάσισα να κάνω ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, να πιστοποιηθώ ως project manager, να πιστοποιηθώ ως εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης. Και παράλληλα με αυτό το ρόλο που έπαιζα εκεί, γιατί ήμουν εξωτερική συνεργάτη, δεν ήθελα να είμαι μέσα, ενώ θα μπορούσα, έκανα ένα μαγαζί με βιολογικά προϊόντα και λειτουργούσα και ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Έτσι λεγόμασταν τότε. Εκεί που λοιπόν ένιωθα τεράστια χαρά, γιατί μπορούσα και ικανοποιούσα το ανικανοποίητο που ένιωθα συνεχώς, υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που μου έλεγαν ότι αυτό που ένιωθα το ανικανοποίητο δεν ήταν φυσιολογικό. Κάποιοι άλλοι μου έλεγαν ότι δεν είμαι ολοκληρωμένη επιστήμονας, γιατί αρνιόμουν πεισματικά να κάνω διδακτορικό. Νόμιζα ότι θα με περιορίσει. Και κάποιοι άλλοι με ρωτούσαν ποιο ήταν το στίγμα μου. Και δεν ήξερα να απαντήσω σε αυτό. Τότε λοιπόν ήταν αυτό που πέρασα το γνωστό κρίση ταυτότητας. Ένιωθα πραγματικά άσχημα. Ένιωθα ενοχές, γιατί δεν ήμουν σαν τους περισσότερους ανθρώπους, όπως ήθελε και θέλει ακόμα και σήμερα το γραμμικό σύστημα εκπαίδευσής μας να είμαστε όλοι. Τότε λοιπόν γνωρίστηκα με κάποια πράγματα, όπως θα σας πω στη συνέχεια. Αλλά σκεφτόμουν τότε ότι ο Αριστοτέλης, που ήταν και φιλόσοφος, ήταν και ψυχολόγος, ασχολούνταν με το θέατρο, με την ποίηση, με την αστρονομία, δεν θα είχε απολύτως κανένα πρόβλημα, καμία ενοχή που ήταν έτσι και κανένας δεν θα του έλεγε και τίποτα. Τότε λοιπόν ξεκίνησα μια έρευνα για να δω τι φταίει και δεν είμαι φυσιολογική. Τότε γνωρίστηκα με τον Γκέτε, με τον Νταβίντσι. Βρήκα πάρα πολλές έρευνες που τελικά αποδείκνυαν ότι δεν ήταν και τόσο μη φυσιολογικό όλο αυτό που βίωνα και απενοχοποιήθηκα. Τότε γνωρίστηκα λοιπόν με τους πολυμορφικούς ανθρώπους και τότε συνειδητοποίησα την έννοια του πολυμορφισμού που είχα μάθει στο πανεπιστήμιο. Οι πολυμορφικοί άνθρωποι λοιπόν είναι αυτοί που χωρούν πολλά καρπούζια κάτω από τη μία μας χάλη και δεν είναι τα παιδιά για όλες τις δουλειές, όπως πολύ συχνά ακούγεται. Είναι εξαιρετικοί όταν έχουν πάρα πολλά project, ενώ αν έχουν ένα, μπορεί και να αποτυγχάνουν, να μην τους ενδιαφέρει και πολύ. Θέλουν να μαθαίνουν συνέχεια, είναι και πολύ μαθείς, εκτός από λάτρης της διαβίου εκπαίδευσης και μάθησης, και συχνά πυκνά αλλάζουν δουλειές. Βέβαια, σε κάθε δουλειά μεταφέρουν ό,τι έχουν μάθει στη ζωή τους, ως βιωματική γνώση και ως ικανότητες και δεξιότητες. Και όπως βλέπουμε πλέον, έρευνες δείχνουν ότι στα επόμενα χρόνια όλοι μας θα πρέπει ανά πενταετία να κάνουμε επαγγελματικές στροφές. Τότε λοιπόν γνωρίστηκα με αυτή τη γλώσσα που μιλούν οι πολυμορφικοί άνθρωποι, τη γλώσσα της αποτελεσματικής δημιουργικότητας, τη γλώσσα της γρήγορης αυτοδιαχειριζόμενης μάθησης, τη γλώσσα της ευελιξίας και της δικτύωσης. Είναι οι άνθρωποι που λένε όχι στη μαζικότητα της ταμπέλας, αλλά είναι και οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα, όπως αυτό με τις ενοχές που ήδη σας ανέφερα. Και μάλιστα αυτό τους οδηγεί πάρα πολλούς αποδάφτους να εξειδικεύονται, να ασχολούνται μόνο με ένα αντικείμενο σε όλη τη ζωή και να είναι δυστυχισμένοι. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι από αυτούς, λόγω του ότι ασχολούνται με πάρα πολλά project και δεν ξέρουν διαχείριση έργου, στο τέλος αποτυγχάνουν, γιατί δεν διαχειρίζονται αποτελεσματικά το χρόνο τους. Το κυριότερο όμως πρόβλημα που παρατηρώ κι εγώ σε πάρα πολλούς ανθρώπους με τους οποίους μιλάω, συζητάω, συνεργάζομαι, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν μία δουλειά που να ενοποιεί όλα τους τα πάθη και να αμείβονται γι' αυτό. Όμως υπάρχει λύση και σε αυτό και η λύση είναι πολλοί από αυτούς επιλέγουν να γίνουν επιχειρηματίες ρίσκου ή να λειτουργούν ως επιχειρηματίες ρίσκου, από όποια θέση και αν έχουν, ακόμα και αν είναι υπάλληλοι. Ένας τέτοιος είναι ο Elon Musk. Το γνωρίζετε, είναι πασίγνωστος. Δημιουργεί προϊόντα που κάνουν τις ζωές των ανθρώπων καλύτερες. Τους κάνει να ζουν πιο συνειδητά και πιο αειφορικά. Γνωρίζει προγραμματισμό, γνωρίζει μαθηματικά, φυσική, χημεία. Ξέρει να φτιάχνει αυτοκίνητα και πυράβλους. Και ξέρει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μια ακόμα πολυμορφική
γυναίκα που βρίσκεται και εδώ ανάμεσά μας είναι η Αγγελική, η οποία είναι δικηγόρος, ξέρει να καλλιεργεί αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, γράφει καταπληκτικά άρθρα και διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα κοινωνικά δίκτυα. Εκπαιδεύει ανθρώπους και τους βοηθάει μέσα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγει να ζουν μια καλύτερη ζωή. Ζούμε σε μια εποχή μεταβλητή και αβέβαιη. Αυτή η εποχή ονομάζεται στη βιβλιογραφία agile εποχή, εποχή της ευελιξίας, όπου υπάρχει απαίτηση για γρήγορη προσαρμογή και για γρήγορες αποτελεσματικές αποφάσεις. Αυτό που παρατηρείται και το ακούσαμε και σε προηγούμενες ομιλίες, είναι ότι η φαντασία μας έχει αποτύχει. Οι μονομερείς ιδέες μας που βασίζονται στην απόλυτη εξειδίκευση μας έχουν οδηγήσει σε πάρα πολύ μεγάλα και καταστροφικά προβλήματα πάνω στον πλανήτη. Όπως η κλιματική αλλαγή που ήδη ακούστηκε, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η πείνα, η φτώχεια, ο πόλεμος και πάρα πολλά άλλα. Οι πολυμορφικοί άνθρωποι λοιπόν μπορούν να δώσουν απάντηση σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα γιατί έχουν πρισματική σκέψη και δράση. Γιατί αυτά πρέπει να πηγαίνουν μαζί. Είναι ποσιμπιλιστές αυτοί οι άνθρωποι. Πιστεύουν τα δύνατα είναι δυνατά. Γιατί μέσα από τις πολλαπλές οπτικές που έχουν, που βλέπουν τον κόσμο, που βλέπουν τα προβλήματα, μπορούν να δουν από πίσω από το πέπλο, να δουν τις ευκαιρίες που υφίστανται. Και άρα να παράξουν ιδέες που οδηγούν σε μετακαινοτόμες λύσεις σε όλες αυτές τις προκλήσεις που βιώνουμε σήμερα. Είναι οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι όταν ένα φυτό, ένα δέντρο, ένα οποιοδήποτε άλλο φυτό, χάσει την ποικιλότητά του, εξαφανίζεται. Δεν μπορεί να υπάρχει. Και γι' αυτό με σθένος προσπαθούν να φτάνουν πάντα το δυναμικό τους, αποφεύγοντας την παγίδα της μετριότητας. Γίνονται εύρος στα δέντρα. Γίνονται αυτό που μου αρέσει πολύ να λέω agile speed junkies. Ευέλικτοι, υπεραποτελεσματικοί και γρήγοροι άνθρωποι. Άνθρωποι που έχουν ικανότητες χύματος χτένας. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουν πολλαπλές εξειδικεύσεις, γιατί αυτοί οι άνθρωποι κατά διαστήματα, όταν θέλουν να μάθουν πολλά πράγματα, κάτι που τους τραβάει την προσοχή, πηγαίνουν εκεί και εμβαθύνουν. Μπορεί ακόμα και διδακτορικό να πάρουν. Μόλις το κατακτήσουν αυτό, πηγαίνουν στα επόμενα. Άρα, αυτοί οι πολυπρισματικοί άνθρωποι, αυτοί οι πολυμορφικοί άνθρωποι, έχουν πολλαπλές εξειδικεύσεις και πάρα πολλές γενικές γνώσεις. Είναι οι άνθρωποι που κάθε οργανισμός σήμερα τους θέλει ως συνεργάτες, κάθε επιχείρηση. Και μάλιστα αναθέτουν σε εταιρείες έβρεσης προσωπικού να τους ανακαλύψουν και να τους τους πάνε, να δουλεύουν μαζί τους. Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν απόλυτα στη βιολογία της συνεργασίας, όπως μας λέει η νέα γενετική, η επιγενετική. Είναι οι άνθρωποι που δημιουργούν αυτοοργανούμενες, οριζόντιες ομάδες, δεν ξέρουν από ιεραρχίες αυτοί οι άνθρωποι, και έτσι δημιουργούν ευέλικτες επιχειρήσεις, ευέλικτους οργανισμούς. Μπορούν να καταλάβουν πάρα πολύ καλά τους συνεργάτες τους και παράλληλα μπορούν να καταλάβουν και τη δουλειά τους και πολλές φορές να τους αντικαταστήσουν, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Γιατί? Γιατί έχουν πολύ υψηλή συναισθηματική, οικολογική και ψηφιακή νοημοσύνη και παράλληλα έχουν διευρυμένες γνώσεις σε πολλαπλά αντικείμενα. Αυτοί λοιπόν είναι οι πολυμορφικοί, οι πρισματικοί άνθρωποι που λένε όχι στο δαρβινικό ανταγωνισμό και στη μαζική τύφλωση και ύπνωση. Είναι αυτοί που έχουν βρει την ιδανική οπτική γωνία δράσης τους, η οποία αποτελεί το μέσο όρο των πολλαπλών οπτικών που διαθέτουν. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά ζουν μια παθιασμένη ζωή, με νόημα ζωή, που παράγουν αληθινή αξία για τους ίδιους, για τους συνανθρώπους τους, αλλά και για τον πλανήτη που μας φιλοξενεί. Είναι οι άνθρωποι που πραγματικά τιμούν τη φύση και τη φύση τους. Ζούμε σε μια εποχή που, όπως μου αρέσει να λέω, των μεγάλων στιγμών και πρέπει να φανούμε αντάξει αυτών. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η φύση ήξερε τι έκανε όταν μας δημιουργούσε και παράλληλα να αποδείξουμε ότι είμαστε εξίσου ευφυείς με αυτήν. Πρέπει να σπάσουμε τους κανόνες αυτού του άδικου συστήματος στο οποίο ζούμε και χρησιμοποιώντας την εμπράγματη φαντασία μας, να δημιουργήσουμε νέους, βασισμένοι στη φυσική τάξη. Γι' αυτό λοιπόν αρνηθείτε την ταμπελοποίηση και τη μαζικότητα.
Δείτε τον εαυτό σας υπό ένα άλλο πρίσμα. Τιμήστε την ύπαρξή σας, αναγνωρίζοντας τον πολυμορφισμό μέσα σας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, πραγματικά ο μόνος τρόπος, για να κάνουμε καλύτερο αυτόν τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πολύ.